Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Στο Try Me Home. Ναι, Try Me Home στο σαλόνι μας. Ωραία, δεν είναι. Αυτές οι καρέκλες εδώ. Τι τρομερή καρέκλα είναι αυτή. Ναι, εντάξει, υποτίθεται είναι gaming αυτές οι καρέκλες, οι ADX εδώ πέρα. Αλλά τη βλέπω πολύ άνετα στο μπαλκόνι του σπιτιού, ας πούμε. Ποιο μπαλκόνι, παιδιά, μέσα στο σαλόνι. Και να κάθεσαι έτσι εδώ και να κοιμάσαι. Γιατί για να ανανουρίζει το μωρό. Φανταστικό. Εντάξει. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Και κάνει και την ωραία κούρμπα πίσω στη μέση. Εντάξει. Ξέρεις τι, όταν κάθεσαι και παίζεις στο σαλόνι, όπως έχουμε βάλει εμείς εδώ πέρα τώρα, μπορείτε να δείτε, είναι μέρα Last of Us 2 σήμερα. Και έχουμε φορτώσει Last of Us 2 εδώ πέρα στην τηλεόραση της Sony. Τι είναι αυτό, εδώ, ένα πάρα πολύ famous αυτό παιχνίδι. Αυτό εδώ είναι, ναι, κυκλοφορεί σήμερα 19 Ιουνίου, αποκλειστικά στο PlayStation 4. Μπράβο. Το παιχνίδι είναι μεταγλωτισμένο, δηλαδή τα ακούς στα ελληνικά. Μιλάει στα ελληνικά. Βάλτο μου τώρα. Κάτσε, μόλις μιλήσουν. Έχει υπότιτλους κανονικότατα και στα ελληνικά. Μπορεί να διαλέξεις εσύ αν θα τα ακούς στα αγγλικά ή στα ελληνικά, αν θα έχεις αγγλικούς ή ελληνικούς υπότιτλους. Είναι συνέχεια του Last of Us, του πρώτου, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στο. Με τι έχει να κάνει με ζόμπια. Έχει να κάνει με ζόμπια, θα σου πω όμως τι έχει να κάνει. Όσο θα σου λέω τι έχει να κάνει το παιχνίδι, όσο θα ανοίγω εδώ πέρα αυτή την limited edition. Θέλεις να μου πεις ότι αυτές οι δύο κοίτα. Θα μιλάνε στα ελληνικά, θα λένε έλα από εδώ πάμε να πούμε. Ναι, έλα Ντίνα, έλα Έλλη. Περίμενε, άκου να δεις τώρα, κοίτα, καταρχάς έχουμε εδώ πέρα. Την συλλεκτική, τη limited edition, όχι συλλεκτική, δεν είναι collector, είναι limited edition έκδοση του PlayStation 4 Pro, το οποίο έχει εδώ πέρα. Συγγνώμη, αυτό έχει πάνω φιλαράκια. Ναι, είναι και καλά είναι χαραγμένο έτσι πάνω, σκαλισμένο. Για το Last of Us, γιατί αντίστοιχα είναι το χειριστήριο, θα το ανοίξουμε τώρα. Υπάρχει και extra χειριστήριο, άμα θέλεις να το πάρεις, να έχεις δύο χειριστήρια The Last of Us Part 2. Υπάρχουν και τα ακουστικά. Εντάξει. Παιδιά, συγγνώμη, περίμενε. Δεν θα πρέπει να δει αυτό εδώ. Το επεισόδιο ο άντρας μου. Τι διαφορά έχει αυτό το PlayStation εκτός από την καταπληκτική Καμία. Του. Είναι το design είναι. Είναι το ίδιο με το PlayStation 4 Pro, με ένα τεραμπάιτ σκληρό δίσκο και απλά και έχει στην τιμή το design. Διαφέρει. Όχι, το ίδιο είναι. Έλα, ρε. Και να πούμε ότι από σήμερα 19 του μήνα, όσοι πάρουν οποιαδήποτε κονσόλα PlayStation 4 ή PlayStation 4 Pro, παίρνουν δώρο. Το The Last of Us 2 το παιχνίδι. Άντε ρε, αυτό που είναι στα ελληνικά, αυτό που θα δούμε ναι, τώρα. Ναι, αυτό που θα δούμε τώρα. Λοιπόν, βγάζω από εδώ την κονσόλα. Βλέπεις μέσα, έχει και το παιχνίδι. Κοπικές. Αυτό εδώ πέρα είναι το παιχνίδι. Διάβασε και την περιγραφή του παιχνίδι από πίσω, για να καταλάβεις τι γίνεται. Αντιστοιχικά, βιώστε τις ολέθριες συναισθηματικές συνέπειες ως απόρρια της εκδίκησης της Έλλη, καθώς ξεκινάτε μία ανελέητη αναζήτηση εκείνων που την αδίκησαν. Τι είναι αυτό, σαν περιγραφή ταινίας είναι. Ταινία είναι ουσιαστικά. Ποιοι την αδίκησαν την Έλλη. Κοίτα εδώ, είναι αλάχιστο, κοίτα μαντό. Αυτή εδώ πέρα καταρχάς είναι η συλλεκτική έκδοση Limited Edition, πιάστα να δεις. Κοίτα πόσο ωραίο είναι το αλάχιστο από πίσω, από έξω. Το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται από εκεί πώς πέρα που τελείωσαν το γεγονότα, έτσι, τέλειο, τα γεγονότα του πρώτου The Last of Us, το οποίο έχει κυκλοφορήσει αρχικά στο PlayStation 3 το 2013. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ και 7 χρόνια μετά λοιπόν η συνέχεια και ουσιαστικά θα σου πω και σένα το δίλημα που είχε ο Joel, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής του πρώτου παιχνιδιού και ήταν ο θετός πατέρας της Έλλη που είναι πρωταγωνίστρια στο δεύτερο παιχνίδι. Ο κόσμος του παιχνιδιού, λοιπόν. Ο πατριός της. Πατριός, ναι. Ήτανε, ο κόσμος έχει καταστραφεί από μία πανδημία. Έλα! Ναι, απλά η πανδημία αυτή. Ποιο επίκαιρο πεθαίνει! Έχει μεταλλάξει πάρα πολύ κόσμο σε ζόμπι. Και στο τέλος του παιχνιδιού ανακαλύπτει ο Τζόελ, ο οποίος βρήκε την Έλλη, έχασε την κόρη του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βρήκε την Έλλη και τη μεγάλωσε σαν κανονική κόρη του κόρη. Ναι. Στο τέλος του πρώτου παιχνιδιού, τα οποία στα υπενθυμίζει το παιχνίδι το Last of Us 2 όταν ξεκινάει, ναι, ανακαλύπτει ναι. ότι η Έλλη ναι. έχει ανοσία στον ιό Μάλιστα. της πανδημίας. Της παίρνει το αίμα της. Και πηγαίνει για εξετάσεις για να φτιάξουν ένα εμβόλιο, αλλά ανακαλύπτει ότι οι γιατροί βλέπουν ότι για να μπορέσουν να πάρουν τα αντισώματά της πρέπει Μάλιστα. να σκοτώσουν. Θα πρέπει να πεθάνει η Έλλη για να σωθεί ο υπόλοιπος κόσμος. Και ποιο είναι το δίλημα. Να μην πεθάνει. Αυτό αποφασίζει. Φεύγει αυτή αυτό τώρα αποφασίζει, γιατί την καταδιωκούν. Αυτό αποφασίζει ο Τζόελ και την παίρνουν και φεύγουν. Μπράβο. Και από εκεί ξεκινάει λοιπόν το Last of Us 2. Και την κυνηγάνε και ζόμπια και οι γιατροί. Σωστά. Δεν μπορώ να σου πω άλλα τώρα για την υπόθεση. Όπα, λοιπόν. Έχει εδώ πέρα τους εχθρούς, οι οποίοι είναι σε αυτή την πόλη. Τώρα σε αυτό το σημείο που είμαστε του παιχνιδιού έχει μονάχα ανθρώπους, δεν έχει μέσα ζόμπι, πολλά τουλάχιστον. Πού να έρθουν και τα ζόμπι, Τα ζόμπι υπάρχουν 4 ειδών διαφορετικά. Οι runners. Τι εννοείς. Αναλόγως. Τι διαφέρει το ένα από το άλλο. Στο πόσο εύκολα σε σκοτώνουν. Α, μάλιστα. Λέω εδώ πέρα λοιπόν ότι βρίσκεις αντικείμενα
σφαίρες και τέτοια, αλλά είναι περιορισμένες οι σφαίρες που έχει μέσα στο παιχνίδι, γιατί δεν είπαμε πώς το αποκαλύπτει. Για να είναι πιο δύσκολο είναι ακόμα. Για να είναι πιο, γιατί είναι πιο, πιο ρεαλιστικό. Έτσι, όταν έχει καταστραφεί ο κόσμος, δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη για κακά τα ψέματα και να έχουμε... Όμως, σε φαγε! Η Ντίνα δεν κάνει τίποτα, έχει κρυφτεί από πίσω σου. Και εγώ θα πεθάνω από ό,τι φαίνεται πολύ γρήγορα. Α, Χριστή είναι! Άντε! Μπράβο. Πολύ γρήγορο ήταν αυτό. Θέλω να το παίξω λίγο κι εγώ. Όχι ρε! Θέλω να παίξω. Κάτσε να σου πω δύο πράγματα. Εγώ θα πάω με πιο υπουλό τρόπο. Με πιο υπουλό τρόπο θα πάω. Κάτω από τα βάτα ή τα χόρτα. Θα σου δείξω υπουλό τρόπο τώρα, κοίτα εδώ. Θα πέσω κάτω. Πήρε την ιδέα μου, είδες. Ναι. Το λιμούτσι. Ναι. Ναι. Δώσ' το από εκεί πίσω, ρε, με το λοστάρι. Όχι, δεν θέλω το λοστάρι. Α, όχι, έχει κι άλλο μπροστά. Θα σε δει, ρε. Ας, τον έχω μπροστά μου. Έλα. Το λυπήθηκα λίγο τον Κακομύρη, ε. Ω, είναι κι άλλος από πίσω. Όχι, ρε φίλε, στο κεφάλι. Σε πετσοκόψανε. Δώσε λίγο να παίξω κι εγώ. Κάτσε ρε Μαντού, άλλη μια προσπάθεια. Άλλη μια προσπάθεια. Δεν γίνεται να τους αποφύγουμε χωρίς να σκοτωθεί κανένας. Εγώ τώρα θέλω να τους σκοτώσω. Να το πάγω, λιμούτσικα. Όχι, δεν μπορείς να αποφύγεις. Εντάξει, μπορείς να αποφύγεις. Εντάξει, άμα βρεθεί κάποιος και είναι να με σκοτώσει, θα ανοιχτώ. Κοίταξε να δεις. Άμα θες, τώρα εμείς παίζουμε λίγο πιο χύμα, έτσι. Ναι. Άμα θες, μπορείς να καθίσεις και να το πας όλο πριμιδόν που λέγαμε στο στρατό, έτσι το λέγαμε, ρε Άλεξ. Τι είναι το πριμιδόν. Έτσι, αυτό κάτω εκεί. Και να μην σε σκοτώσει κανένας και να μην σκοτώσει. Όχι, να πας. Όχι, να θα. Και να μην σκοτώσει κανέναν. Δεν γίνεται να μην σκοτώσει. Γιατί μάνα δεν έχουν αυτοί εκεί πέρα που επιτηρούν. Όχι. Δεν έχουνε. Όντως. Πάει ο Κακομύρης. Ωραία, μην το σκοτώσεις. Άστονα. Βάλτε μία ταινία να μην μιλήσει και δες τον. Δεν έχω ταινία, δεν έχω βρει ταινία. Είδε κάτι. Τις έχω εντοπίσει πάλι, μας είδανε. Αφού τον σκότωσες και τον έβαλες εκεί μπροστά στην πόρτα. Πάει και η άλλη η Ντίνα, η βλαμμένη και βαράει όπου να είναι. Τι να κάνω. Στο γάμο του Καραγκιόζη. Η Ντίνα πήγε και κάνει κανάκι. Πάει η Κέισι. Φέρε τον μπαστούνι εδώ πέρα. Να σου πω, μπορείς να πεις σε αυτή να μην βαράει στο γάμο του Καραγκιόζη. Ποιος την Ντίνα. Ναι. Όχι, κάνει ό,τι θέλει. Ναι, καταβούληση βαράει. Ανεξάρτητο κορίτσι. Βασικά, περίμενε γιατί. Να κάνω λίγο hit πρώτων βοηθειών. Εγώ να πω εδώ. Κάτι. Έλα. Εγώ νομίζω ότι η Ντίνα και η Έλλη, ναι, κάτι τρέχει μεταξύ τους. Κάτι τρέχει στα γενετικά. Όχι, είναι. Είναι φιλενάδες. Όχι, είναι, είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι, τα ήξερα εγώ. Τα είπα, δεν τα είπα. Νάτι, πάει τώρα. Έλα, οπ. Άστονα, τον σκότωσε η άλλη. Λύσαξες, φέρε το να παίξω εγώ. Φέρε εδώ. Έλα, παίξε εσύ τώρα. Βάλε μου να παίξω, βάλε. Έλα. Τώρα, αυτό, πάτα το χ και παίξε. Πατάω το χ. Και ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις πώς το πάνε οι gamers το πράγμα. Έλα, σου δείξω και τα ακουστικά εδώ πέρα λίγο, Άλεξ. Κοίτα εδώ. Τα ακουστικά. Πάρε εδώ το σωστό το gaming τώρα. Εγώ θα πάω και δεν θα με καταλάβει κανένας. Παρτίο. Είναι ουσιαστικά το ίδιο το πακέτο. Γίνεται η άλλη να μην με ακολουθεί, να τη πω κάτσε εκεί πίσω. Wireless headset. Όχι, είναι πάντα να μαζί. Να πάγω με στα βάτα. Είναι αγαπημένη σου, δεν γίνεται. Wireless headset είναι γνωστό ασύρματο σετ ακουστικών τη Sony. Απλά βγήκε στα χρώματα του The Last of Us. Σε αυτό το γκρι με το ανάγλυφο δερματάκι από μέσα. Ανάγλυφο The Last of Us Part 2 εδώ πέρα, limited edition γι' αυτό. Έτσι, μόνο τα απαραίτητα μέσα και το χειριστηριάκι αντίστοιχα, το οποίο είναι και στο, μέσα στη συσκευασία του κουτιού και δεν μπορεί να το πάρει ξεχωριστά. The Last of Us Part 2 εδώ. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Όχι, όχι. Πώ πα! Λαβή σου λέει, σου λέει λαβή. Το σκότωσα, ρε φίλε. Η φίλη δεν σκότωσε. Πάντα το κουμπί, πάντα το τετράγωνο. Το πατάω, ποιο! Το τετράγωνο. Ευτυχώς έχεις τη φίλη σου εκεί πέρα. Ρίξε, μπράβο ρε Μαντώ. Αντεγά. Να σου πω, μην βρίζεις. Μου τη σκοτώσανε. Πολύ ωραίο είναι. Άντε, subscribe στο κανάλι. Ξαναλέω σήμερα κυκλοφόρηση του The Last of Us Part 2. Προσπάθησα να κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση χωρίς spoilers. Κυκλοφορεί και στην έκδοση με το ειδική limited edition της κονσόλας και στα ελληνικά μεταγλωτισμένο. Στα ελληνικά μεταγλωτισμένο, τα ακουστικά και αυτά κυκλοφορούν άμα θέλεις να έχεις όλο το πακετάκι των προϊόντων. Εγώ αυτό θα έκανα, άμα ήθελα να πάρω ένα πολύ τέλειο δώρο, θα τα έπαιρνα όλα μαζί, έτσι όπως τα έχει. Θα τα ζητήσω ο άντρας. Έτσι. Και φυσικά έχουμε και αυτές τις φανταστικές καρεγκλίτσες με τις οποίες κάθομαι τόση ώρα πολύ αναπαυτικά. Και αυτά είναι του παιχνιδιού. Όχι, ρε εσύ. Άρα τα βρίσκετε μόνο στον κοτσόβολο τις καρέγκλες. Subscribe στο κανάλι. Και καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε τόσο που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο.
Πάμε να παίξουμε. Εσύ δεν είσαι για unboxing πάντως. Γιατί? Γιατί. Τι γιατί. Αυτοτραυματίζομαι.